Γεωργοπούλου και το patraevents.gr, γιατί γιατροί και αστυνομικοί έμειναν άφωνοι όταν ασθενής βγήκε την τουαλέτα αφοδεύοντας ναρκωτικά. Τι ακριβώς έγινε, Αντιγόνη? Καλησπέρα. Καλησπέρα από Πάτρα. Όντως, ένας 64χρονος, ο οποίος κρατόταν στο φυλακές Κορυδαλλού, κατά τη μεταφορά του στο φυλακές της Πάτρας, στον Άγιο Στέφανο, ήρθε φορτωμένος. Είχε καταπιεί ποσότητες ναρκωτικών σε ειδικές συσκευασίες, καθώς είχε κρύψει και ναρκωτικά επιμελώς σε μπουκάλια σαμπουάν. Τον έπεσαν οι αστυνομικοί. Πήγε στο νοσοκομείο, έχει αποβάλει από τον οργανισμό του 78 συσκευασίες με ναρκωτικά. Πόσες? Με κάναβη, με 78 συσκευασίες. 78 συσκευασίες είχε καταπιεί. Έχει αποβάλει μέσα στην Ελλάδα. Ακόμα είναι στο Ρίο, στο νοσοκομείο του Ρίου, κρατείτε. Με κάναβη, με κοκαίνη και ηρωίνη περιείχαν αυτές τις συσκευασίες. Πολυκατάστημα το στομάχι του το είχε κάνει. Είστε φορτωμένος εδώ ο κρατούμενος. Έκανε διεθνές ταξίδι, αυτό δεν καταλαβαίνει. Όχι, τις φυλακές Κορυδαλλού το μεταφέρανε στις φυλακές της Πάτρας. Α, μάλιστα, οπότε... είναι υπερβολικές υποσχόλες. Είχε να κάνει την καβάτσα του και προφανώς θα πουλήθηκε μέσα στο κατάστημα εδώ, στο χρονιστικό της Πάτρας. Και πώς γλίτωσε κιόλας? Είναι ήδη 3 μέρες στο Ρίο. Με όλα αυτά που... Δουλεύεται στο Ρίο. Μάλιστα. Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα πράγματα. Αντιγόνη Γεωργοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και το patraevents.gr, μεγάλες ποσότητες, 72 και συσκευασίες. Ακόμα φοβέρνει. Στην τουαλέτα είναι και βγάζει. Αρρωστημένη κατάσταση. Στην τουαλέτα είναι και βγάζει τα ναρκωτικά. Αρρωστημένη κατάσταση είναι. Βέβαια. Τι να πει κανένας? Τι να πει κανείς? Τι να πει κανείς? Πάμε τώρα στον Γιώργο Σαζακλή.